Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ο Akid Hassan. Είμαι από Kurdish, Syria. Εντάξει, εγώ ήμουν μικρό, δεν ξέρω τι σημαίνει απατρίς. Που γεννήθηκα, έκανα πολλά όνειρα για, σαν άνθρωπος να ζήσω. Έπαιρνα ένα σχολείο κανονικά, αλλά που έφτασα στο τεχνικό σχολείο για να πάω. Δυστυχώς, η κυβέρνηση του Συρία, είμαστε Κούρδοι, όταν έχουμε υγεία κανονική. Και δυστυχώς, τέσσερις χώρες μας έκαναν τέσσερα κομμάτια. Η Τουρκία, η Συρία, η Ιράκ και το Ιράν. Εμείς, Κούρδοι στη Συρία, εντάξει, πρώην παππούς μου, δεν δέχτηκε να είναι Σύριος πολίτη, επειδή είμαστε Κούρδοι. Για αυτό που πιάνναμε στο σχολείο, φτάσαμε να πάμε στο τεχνικό σχολείο, με βάλαν ξεχωριστό. Και μου λέει ο δάσκαλος, είσαι απάτρης, δεν μπορείς να πάρεις τεχνική σχολή. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει τούτη λέξη. Έρχομαι πίσω στον μπαμπά μου και λέω του, λαλί μου τούτη λέξη τι σημαίνει. Λαλί, δεν έχεις πατρίδα. Και λαλού, αφού γεννήθηκα δάμε και έχω φίλος, έχω συγγενείς, έχουμε, λαλί, δυστυχώς, λόγω των πολιτικά, δεν δικαιούσε να είσαι πολίτης Σύριος. Και σταμάτησα σχολείο δυστυχώς και που γεννήκα 18 χρονών, σκέφτηκα να πάω στο άλλο χώρα για το καλύτερο μέλος προς το μένα. Και επειδή λόγω γεννήθηκα Δαμασκός και βλέπω Κυπρέοι που ήταν έρχονται ψωμίσουν στο Δαμασκό και έπιασα καλή εικόνα. Λαλώ να πάω στο Κύπρο επειδή είναι πιο κοντά και επειδή ήμουν 18 χρονών φοήθηκα να πάω πιο μακρινό ταξίδι. Και έρθα στο Κύπρο το 2006. Έκανα πάλι όνειρα, ξεκίνησα από το μηδέν και ήθελα να πάω σχολεία να συνεχίζω σπουδές μου εδώ. Δυστυχώς, ένιωθα πάλι με Συρία. Πού πάω και περισσία που πάω, ζητούν αυτό το φατήριο και δεν έχω το φατήριο. Και το 2007 γνώρισα μια Κυπρέα και εντάξει, αγαπήσαμε ένα στο άλλο και παντρευθήκαμε το 2007. Πάλι, ας πούμε, δεν ένιωθα είμαι άνθρωπος, ένιωθα, ας πούμε, είμαι φάντασμα στο ΙΗ. Δηλαδή, πού πάω, ζητούν το δαφατήριο και δεν έχω δαφατήριο. Για να καταλάβετε, μέχρι άδεια οδηγούς, το 2006 με δάμε, πριν ένα χρόνο ευκάλα το, με μέσο. Έτσι δικαιώσε, ας πούμε, τα όλα χρειάζονται τα φατήρια. Πού πάω χρειάζονται τα φατήρια. Δυστυχώς, το 2012, με το πρώην μου, χωρίσαμε, λόγω του απάτρης. Και γίνει κουράστηκε μαζί μου. Και έχω ένα γιο 10 χρονών, Κυπρέος πολίτη είναι. Έχω αδερφός Κυπρέο πολίτη. Και φτάσαμε ένα ζωή που σταμάτησε η ζωή μας και έπιαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και κάναμε τα ματήρια έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και λαλείς του πόνο σου. Ας πούμε, αν μπορείς να ανοίξεις τα φταράκια στο τράπεζα, αν μπορείς τίποτα να κάνεις. Δηλαδή, εγώ τώρα φτάσα 33 χρόνια και δεν έπια αεροδρόμιο. Δεν ξέρω τι μέσα πώς είναι τα συστήματα, επειδή για μένα πραγματικά παράδεισο είναι το αεροδρόμιο, επειδή δεν έχω ζει μέσα. Και φτάσαμε ένα ζωή που σταμάτησε η ζωή μας και κάναμε τα μαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και δυστυχώς, ακόμα νιώθω μέσα στη Συρία. Λόγω ότι είναι, νομίζα, ευρωπαϊκή χώρα, έχει δικαίωμα πιο πολλά. Δυστυχώς, δεν πετύχαμε. Και κάναμε απεργία
67 μέρες χωρίς φαΐ. Δηλαδή, εγώ που ήμουν μικρός μέχρι τώρα, ας πούμε, λαλού άλλος, γιατί αυτοκτόνησε είσαι. Επειδή χρωστάει, επειδή έχασε, ξέρω εγώ. Εγώ κάποτε περνά του σκέψη που μέσα μου, επειδή είμαι ο πατρός, λαλού, γιατί ζω. Αφού ζω άδικα του αδίκω στο ζωή. Εντάξει, η μάμα μου και ο παπά μου λέει, μην κάνεις καμιά πελάρα και να πάμε στο προϊόν στο δωρικό, μπορεί να πετύχουμε. Μείναμε 15 μήνες έξω από το προϊόν στο δωρικό και το προεδρικό. Εντάξει, δεν θα πω ονόματα, ήταν κάποιοι που μυστική υπηρεσία και ξέρω εγώ. Και λαλώ το πόνο μου, λαλώ το, δεν θέλω τίποτα. Θέλω ένα ταφατήριο και ζήτω, ας πούμε, κυπριακή υπηκότητα. Ένα ταφατήριο για το πρόσφυγα για να μπορώ να ζήσω σαν άνθρωπο, σαν φίλο μου, σαν όλοι που ζουν στο ζωή. Και γυρίζει ο Ρήμε, λέει, τι θέλετε, γιατί να, αφού δεν χρειάζεσαι ένα ταφατήριο. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μιλώ.